Μέχρι, πάει μέχρι τις 12, μέχρι πότε τελειώνουν τα μηνύματα? Μέχρι τις 12 το βράδυ απόψε. Εντάξει, μεταξύ 10 και 12 ισχύει ακόμα η απαγόρευση κυκλοφορίας, γιατί είμαστε στην σημερινή ημέρα. Αλλά στην ουσία 12 του μηνός γίνεται η διακοπή του 89-98. Δεν θα 12 τα μεσάνυχτα εννοείται. Ναι. 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή από τις 12 κυκλοφοράμε χωρίς SMS. Ναι, αφού είμαστε στις 21 του μηνός. Μάλιστα. Και πόσα εκατομμύρια μηνύματα στάλικαν αυτές τις εβδομάδες, κύριε Κόκκινε? Κοιτάξτε, από την μέρα που τα μέτρα έχουν μπούμε στην πρώτη φάση της χαλάρωσης των μέτρων των περιοριστικών, οι καθημερινές κινούντουσαν μέσω όρο την ημέρα περίπου γύρω στις 430 με 450 χιλιάδες. Τα Σαββατοκυριακά είχαμε κίνηση γύρω στις 580 χιλιάδες, που ήταν το περασμένο Σάββατο, που ήταν το πιο ψηλή, αν θέλετε, διακίνηση. Η Κυριακή ήταν στις 540 χιλιάδες. Αλλά, πάση περιπτώσει, αυτό μένει ιστορία πλέον. Μπαίνουμε σε μια άλλη φάση των περιοριστικών μέτρων που άρονται αρκετά από αυτά και ελπίζουμε ότι το 89-98 δεν θα ξαναμπεί στη ζωή μας με τον τρόπο τον οποίο το έχουμε βιώσει. Από την άλλη, ήταν ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο των μέτρων, το οποίο βοήθησε πολύ στην διαχείριση της κρίσης και στο να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για επάνωδο και επανεκκίνηση της οικονομίας και επιστροφή σε μια διαφορετική κανονικότητα. Μάλιστα. Άρα, τέλος τα μηνύματα. Εντάξει, τώρα μακάρι να μην το ξαναχρειαστούμε αυτό το 89-98, κύριε Κόκκινε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία τους επόμενους μήνες, αλλά είναι εκεί ένα σύστημα που θα το θυμόμαστε και θα έχουμε να λέμε ιστορίες ότι υπήρχε καιρός που στέλαμε μήνυμα για να βγούμε έξω από την πόρτα μας. Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο, όταν θα κοιτάμε μετά από δεκαετίες να το κοιτάμε αυτό πίσω, θα λέμε τι περάσαμε και τι ζήσαμε. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχετε προγραμματίσει να γίνουν και τεστ αντοχής σε όλους αυτούς που έστειλαν απανωτά μηνύματα για να γυμναστούν όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν από τις 580.000 που είχαμε το Σάββατο οι 220.000 ήταν κολύμπη γυμναστική περίπατος, είναι μεγάλος ο αριθμός. Όλοι θα βγούμε στις παραλίες με κυλιακούς, κύριε Κόκκινε, και μετά από τόση γυμναστική. Εντάξει, από το Σάββατο θα μπορούμε και να τους επιδεικνύουμε και όλα με το να ξεπλώσουμε. Και κάποιοι λένε είναι καιρός μετά από αυτά τα SMS που τελειώνουν να ξεκουραστούν και τα κατοικίδια μας. Α, ναι, είναι και αυτό. Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχετε δίκιο. Όταν ξεκουραστούν τα σκυλιά στο σπίτι. Άρα, τι κρατάμε από όλη αυτή την ιστορία, κύριε Κόκκινε? Αυτό που κρατάμε είναι ότι αυτοί οι δύο μήνες, πέραν από τα SMS, αυτό που μας έχουν διδάξει είναι ο πολίτης πρώτα απ' όλα, κάτω από προθέσεις πειθαρχίες στις οδηγίες. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε ψηφιακά σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και ψηφιακή λειτουργία του πολίτη ή του επιχειρηματία ή του δημοσίου σημαίνει η τηλεδιάσκεψη, η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση, το να μπορώ από το διαδίκτυο να εκπληρώσω κάποιες υπηρεσίες, ακόμα και να ψωνίσω διαδικτυακά από το σούπερ μάρκετ ή από μια άλλη επιχείρηση. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, ότι αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκτίμηση που έχουμε πλέον όλοι αποδεχθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι το απαραίτητο, είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο στη ζωή μας, αυτό θα το κρατήσουμε και θα συνεχίσουμε με πιο γρήγορα βήματα να συνεχίσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω με τους πολίτες είναι ότι αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε θα συνεχίσει με γρήγορα βήματα και με καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη και στον επιχειρηματικό κόσμο. Μάλιστα. Άρα, αυτή η ιστορία μας έκανε να κινηθούμε με ταχύτατους ρυθμούς και να κάνουμε πράγματα πολύ νωρίτερα από ό,τι προηγουμένως, κύριε Κόκκινε. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε έχουμε κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς. Θα έλεγα όμως ότι και κάποια από τα πράγματα που κάναμε, τα κάναμε με έναν τρόπο, κάτω από τις συνθήκες που βιώσαμε,
ανορθόδοξο. Για παράδειγμα, η τηλεεκπαίδευση δεν είναι απλώς να δώσω μία διασυνδεσιμότητα μεταξύ του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου. Θέλει παιδαγωγικό περιεχόμενο, θέλει παιδαγωγική διεργασία και μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να είναι σωστά δομημένο το παιδαγωγικό περιεχόμενο που θα διδαχθεί ο μαθητευόμενος, ο μαθητής. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το συνεχίσουμε και θα το συνεχίσουμε ώστε να είναι απαραίτητο στοιχείο της μαθησιακής διαργασίας. Είπα ένα παράδειγμα. Το ίδιο και στην τηλεργασία, το ίδιο σε όλα. Δηλαδή αυτά που δώσαμε βεβαιασμένα έχουν κάποιους ποιοτικούς, αν θέλετε, συμβιβασμούς. Μάλιστα. Τους οποίους, αφού θέλουμε να το συνεχίσουμε στη ζωή μας αυτό και να το κρατήσουμε και στην μετά την πανδημία περίοδο, θα πρέπει να κάνουμε αυτούς τους συνδυασμούς που κάναμε για να κερδίσουμε τον χρόνο. Τώρα θα πρέπει να το ξαναεπισκεφτούμε με πιο ήσυχο μυαλό και να το ξανασχεδιάσουμε πιο σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, και με την ηλεκτρονική υπογραφή, αυτό αναμένεται να μπει στη ζωή μας και να μπορούμε να την χρησιμοποιούμε πότε? Άμεσα, δηλαδή, ναι. Και σήμερα μπορείς να πάρεις δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής από την πολιτεία, μέσω της JCC ή μέσω της τράπεζάς σου. Αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε και εμείς ως πολιτεία είναι περισσότερες υπηρεσίες διαδικτυακά, ώστε να μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική υπογραφή. Γιατί χρειάζεται και η υπηρεσία. Ήδη έχουμε δώσει κάποιες υπηρεσίες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι 160 υπηρεσίες καταγεγραμμένες για να τις δώσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κόκκινε. Να είστε καλά.